Λοιπόν, στην Καστοριά, η Λάρης εξασφάλισε μαθηματικά την άνοδό της στην πρώτη εθνική κατηγορία. Προηγήθηκε 1-0, ισοφαρίστηκε λίγο πριν το φινάλε του μάτς, αλλά τελικά αυτό δεν την εμπόδισε να πανηγυρίσει την άνοδό της από σήμερα. Στον κάμπο περίμεναν πολύ καιρό αυτό τον ήχο. Το τελικό σφύριγμα ήχησε σαν μουσική στην Καστοριά. Μετά από 9 χρόνια φτάνει η στιγμή της δικαίωσης και ο κόσμος είναι το επίκεντρο. Η επιστροφή της Λάρισας στην πρώτη εθνική είναι γεγονός. Ο κόσμος παραλυρεί μετά το 1-1 στην Καστοριά που σε συνδυασμό με την ισοπαλία της νίκης Βόλου στην Πάτρα στέλνει τη Λάρισα στα σαλόνια της πρώτης εθνικής. Είμαστε όλοι πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Περιμέναμε πολύ καιρό και ειδικά ο κόσμος, αρκετά χρόνια για να γίνει αυτό. Επιτέθηκε σήμερα. Οι γηπεδούχοι βίωσαν το απόλυτο κοντράστ των συναισθημάτων. Για 90 λεπτά έπαιξαν ένα ντέρμπι, αλλά στο τέλος έχασαν κάθε ελπίδα για άνοδο. Μοναδική παρηγοριά το αίτητο της έδρας μετά από 18 αγώνες σε πρωτάθλημα και κύπελο. Το δημοτικό στάδιο της Καστοριάς ήταν από την αρχή ασφυκτικά γεμάτο. Ο δρόμος για την άνοδο άνοιξε με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κυπαρίσσης έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα από όλους με ένα γκολ highlight καριέρας. Σερμπάν, ωραία, ασίστ τον Κυπαρίσση. Ο αρχηγός της Λάρισας μέσα στην περιοχή. Μόνος εναντίον όλων, μεγάλη ευκαιρία και το γκολ για τη Λάρισα. 0-1. Η Καστοριά δεν κατέθεσε τα όπλα. Το πιστοποίησε στην φάση του 21ου λεπτού. Τώρα ο Πατριάδης έχει την ευκαιρία να κάνει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά και γκολ. 1-1 η ισοφάριση για την Καστοριά. Από εκεί και έπειτα μόνο αγωνία. Ίσως η Λάρισα να μπορούσε να είχε καθαρίσει την υπόθεση νίκη στο 54 με τον Βαλαίο Λόγο. Όσοι δεν δικαιώθηκαν ανακάλυψαν στον διπλανό τους μια παρήγορη αγκαλιά. Και οι περισσότεροι εξερεύνησαν διεξοδικά τις κερκίδες στην αναζήτηση του χαμένου θησαυρού. Το καλύτερο λάφυρο το πήρε η ομάδα μεταπισινή. Ο υπέροχος κόσμος της Λάρισας δεν σταμάτησε λεπτό από την αρχή της χρονιάς να στηρίζει χωρίς ακρότητες την ομάδα του κάμπου. Η ανυπομονησία για τη φιέστα της επόμενης Κυριακής μόλις είχε κυριεύσει τους πάντες. Να μείνουμε εμείς, κυρίες και κύριοι, στη Λάρισα, όπου οι φίλοι της έστησαν τρελό γλέντι στους δρόμους της πόλης. Στο κέντρο της Λάρισας βλέπουμε εδώ πλάνα από τους πανηγυρισμούς των φιλάθλων, οι οποίοι χαίρονται ιδιαίτερα, βλέπουμε πανηγυρίζουν την επιστροφή της ομάδας στην πρώτη εθνική. Οι φίλαθλοι οι οποίοι έδωσαν λίγο αργότερα ραντεβού και στο γήπεδο Αλκαζάρ, όπου υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό τους παίκτες του Γιώργου Δόνη. 8.000 κόσμος, όπως μας πληροφορούν, ήταν στο γήπεδο Αλκαζάρ. Ο κόσμος ο οποίος ήταν ο 12ος παίκτης στην προσπάθεια της Λάρισας για επιστροφή στην πρώτη εθνική. Και έδειξε Άννα Καρμαλία από νωρίς φέτος την πρόθεσή του να στηρίξει την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών και της διοίκησης και των ανθρώπων της ομάδας που επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στην πρώτη εθνική κατηγορία. Μια πόλη ποδοσφαιρική, μια πόλη που αγαπάει το ποδόσφαιρο και που το παρελθόν μας έχει χαρίσει μεγάλες στιγμές και ένα πρωτάθλημα, βέβαια, μην το ξεχνάμε. Και ενώ σας βλέπετε εικόνες από τους πανηγυρισμούς των φιλάθλων της Λάρισας, οι οποίοι οι φιλάθλοι και η διοίκηση ετοιμάζουν φιέστα στο τελευταίο παιχνίδι με την προοδευτική, εμείς πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν οι άνθρωποι της Λάρισας κατά την επιστροφή της ομάδας στη Θεσσαλική πόλη. Νομίζω ότι αυτή η πόλη το άξιζε. Λίγα πράγματα κάναμε εμείς, τα περισσότερα τα έκανε ο κόσμος, η ομάδα, οι παίκτες και εμείς προσθέσαμε το δικό μας διθαράκι. Νομίζω ότι έχουμε καλή πορεία και καλό δρόμο και στην επόμενη κατηγορία και νομίζω ότι αυτό που βλέπετε τριγύρω μιλάει. Πολύ μεγάλη χαρά, μια μεγάλη δικαίωση. νιώθουμε πραγματικά πολύ περήφανοι που ανήκουμε σε αυτή την ομάδα και ξέρουμε ότι μαζί με εμάς χαίρονται σήμερα και είναι ευτυχισμένοι πολλές χιλιάδες. Νομίζω η ικανοποίηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Απολαμβάνουμε όλη αυτή τη χαρά και νομίζω είναι πολύ σημαντικό να κάνεις τόσο κόσμο ευτυχισμένο. Η ΑΕΛ μετά από σχεδόν μια δεκαετία είναι στην Α' Εθνική και το σύνθημά μας είναι πλέον όχι ξαναρχόμαστε αλλά ξαναήρθαμε.